Και πάμε να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ της σημερινής εκπομπής. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε με τον μεγάλο, νομίζω κερδισμένο της χθεσινής αγωνιστικής των ΠΑΟΚ. Καλησπέριζω τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά είμαστε και νομίζω εσείς είστε πολύ καλύτερα. Και στο μπάσκετ 4-1 ήταν, έτσι? Έτσι. Αλλά και έχετε τρίποντα και μας κλέβετε. Έτσι. Νομίζω, καταρχάς θέλω να σου πω ότι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η συνθήκη, έχω ακούσει από πολλούς συναδέλφους και μη ότι θα ήθελαν να βρίσκονται στο Βικελίδης το βράδυ της Κυριακής. Γράψε το τηλέφωνο του Παντελή του Ζουμπούλη. Έτσι, όποιοι μπορείτε να έρθετε. Ναι, του είναι στο γραφείο τύπου της ΠΑΕΑΡΙ. Τακτοποιηθούν. Αλλιώς θα το περιγράφουμε εμείς στα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. Έτσι. Και θα έχουμε ιστορίες να λέμε. Πρώτη φορά, ναι, πραγματικά είναι πολύ ιδιαίτερη συνθήκη και για τον ΠΑΟΚ και για την πόλη και για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά. Ναι, ναι. Ένα Άρης ΠΑΟΚ, ας πούμε, να κρίνει. Τώρα ο χαρακτηρισμός στο παιχνίδι του αιώνα δεν ξέρω αν είναι πολύ πολύ υπερβολικός, αλλά οι ομάδες πλησιάζουν και ή ξεπερνούν την ιστορία των 100 χρόνων τους. Ναι. Και τέτοιο μάτς δεν έχουν δώσει. Ναι, όντως. Ως τελικό πρωταθλήματος, έστω για τον έναν από τους δύο, είναι το φινάλε ενός πολύ μεγάλου πρωταθλήματος έτσι και αλλιώς, το οποίο επαναλαμβάνω δικαιωματικά ο ΠΑΟΚ δίνει ένα τέτοιο τελικό, ναι, έχοντας εντύχει στα χέρια του μετά από μια τέτοια πορεία όλη τη χρονιά, όχι μόνο την τελευταία εβδομάδα που κερδίζει τα ντέρμπι, όλη τη χρονιά. Ναι, προφανώς, γιατί για να φτάσουμε εδώ έχουν προηγηθεί άλλα πράγματα. Ναι, εντάξει, και ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλή κατάσταση το τελευταίο δίμηνο, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά δεν ήταν έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, όλη τη χρονιά ο ΠΑΟΚ το δικαιούται με την εικόνα, με τις νίκες, τα γκολ που έχει πετύχει. Ναι, αυτό συνολικά, ναι, το να κρυθεί το πρωτάθλημα, το να κρίνεται μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, στο σύνολό του, ναι, νομίζω ότι αυτό ήταν το δίκαιο. Και επειδή ο ΠΑΟΚ στα play-off είναι καλύτερος, έχει τον πρώτο λόγο. Mm-hmm. Γίνεται προσπάθεια και από ό,τι καταλαβαίνω πάει καλά, από ό,τι νιώθω και εντός ομάδας, να διατηρηθούν οι ίδιοι τόνοι, η ίδια ψυχραιμία, όσο γίνεται χωρίς άγχος, γιατί ο ΠΑΟΚ, είπαμε μέχρι χθες, ήταν το outsider και το πήγαν καλά, ναι, σε αυτό το στυλ. Παραμένουν και σήμερα, το διασκεδάζουν, τώρα δεν ξέρω μέχρι την Κυριακή πώς θα είναι η ψυχολογία. Όσο πλησιάζει η ώρα, ναι, okay. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το μυστικό, αυτό είπε ο Λουτσέσκο από χθες στα αποδυτήρια, γιατί θέλει πολύ πνευματική δουλειά αυτό το παιχνίδι. Το τακτικό κομμάτι, εντάξει, μέχρι ενός σημείου θα παιχθεί και ποδόσφαιρο, εννοείται, αλλά από εκεί πέρα είναι τόσο μεγάλο το μάτς που προφανώς χρειάζεται προσωπικότητες, χρειάζεται πνευματική προσπάθεια για να μπεις να δώσεις ένα παιχνίδι και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ίσως στον Άρη πιο πολύ κιόλας, γιατί το κίνητρο δεν είναι τόσο εμφανές όσο στον ΠΑΟΚ, που θέλει να πάρει πρωτάθλημα, ο Άρης θέλει να κόψει πρωτάθλημα. Ναι. Ένα πρόβλημα το Κουλιαράκι, okay, εντάξει, δεν είναι μικρό, δεν είναι μικρό, αλήθεια. Μιλάμε για έναν καταπληκτικό αμυντικό φέτος, πολύ, ναι, δυναμικό. Μία από τις κολόνες, νομίζω, του φετινού ΠΑΟΚ είναι ο Κουλιαράκης, έτσι. Ναι, έγινε. Ναι, εντάξει, ας πω ότι έγινε. Τα κατάφερε και έγινε όσο περνούσε η σεζόν. Θα αντικατασταθεί από τον Μιχαηλίδη, εντάξει. Πρέπει να πω για τον Βιερίνια, που okay, δεν είναι στον βασικό κορμό, αλλά το τελευταίο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο προπονούνταν μόνιμα ως εξτρέμ. Ναι. Άρα δεν είναι τυχαίο ότι η χθεσινή επιλογή μπήκε στη θέση επειδή βγήκε νωρίς ο Μουρκ, χάθηκε μια αλλαγή και τα λοιπά και τα λοιπά. Συνειδητά έγινε ό,τι έγινε. Άρα και την Κυριακή, αν χρειαστεί, ο Βιερίνια θα παίξει και πάλι ως εξτρέμ. Για τον Βιερίνια, επαναλαμβάνω, δεν έχει πάρει απόφαση. Mm-hmm. Το άφησε ανοιχτό και ο ΠΑΟΚ το ξέρει, γιατί ο ΠΑΟΚ αν ήξερε από χθες ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι του Τούμπα, κάτι θα έκανε. Mm-hmm. Άρα αυτό για τη δική του καριέρα θα το ανακοινώσει από Δευτέρα τι θα κάνει και ίσως παίξει ρόλο και το αποτέλεσμα. Θα μπορούσες να κάνεις εκτίμηση?
Ή αυτό που λες, ότι θα παίξει ρόλο και το αποτέλεσμα. Θα παίξει ρόλο. Θα παίξει ρόλο. Αν το πάρει ο ΠΑΟΚ... τι καλύτερο πραγματικά. Θα σταματήσει, ναι. Και μετά από αυτές τις στιγμές τις χθεσινές mm-hmm. που ήταν πραγματικά πολύ καρμικές, νομίζω ότι είναι πιο πιθανό, όσο και αν δυσκολεύεται, το καταλαβαίνουμε. Ναι. Είναι από τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που αυτή την απόφαση δυσκολεύεται να την, να την πάρει. Από εκεί πέρα σίγουρα θα επιστρέψει ο ΣΒΑΜ ως βασικός και θα έχει, και το τακτικό κομμάτι θα έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλα τα χρόνια και μάλιστα αυτές τις μονομαχίες Μάντζιου Λουτσέσκου, όπου ο Μάντζιος τα καταφέρνει, ναι, και το ξέρουν όλοι αυτό, είχαμε ένα ίδιο μοτίβο με τον Άρη να περιμένει, πολύ καλά να περιμένει, να κλέβει μπάλες και να απειλεί στη μετάβαση και να τα καταφέρνει. Και τώρα να έλα τον που του ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα παίζει κάπως έτσι, του αρέσει, με την ΑΕΚ είχε 48% κατοχή, με τον Ολυμπιακό 42, με τον Παναθηναϊκό 27. Ναι, τόσο χαμηλά. Χθες ήταν τόσο χαμηλά. Mm-hmm. Τόσο χαμηλά. Βέβαια, εντάξει, το πρώτο γκολ παίζει πάντα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις περιπτώσεις. Σίγουρα. Σε βοηθάει ή σε πιέζει. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει το βασικό του πλάνο και δεν θέλει σόν και καλά να κυριαρχήσει, να κυκλοφορεί την μπάλα με πολλές πάσες στο κέντρο. Το πάει σε μονομαχία και πάει σε πιο άμεσο ποδόσφαιρο. Φίλε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που το έχει κάνει σε αυτό το κομμάτι της σεζόν, έτσι. Σωστά, σωστά. Είναι ο Λουτσέσκο από αυτούς που πιέζει ώστε να εφαρμοστεί το κυριαρχικό, γιατί θεωρεί ότι έτσι ανεβαίνει η αυτοεπίθεση της ομάδας και ξέρουμε πόσο πολύ πίεση, και ο ΠΑΟΚ κατάφερε πολλά πράγματα με αυτό το στυλ. Στη συγκεκριμένη περίοδο, εδώ που φτάσαμε, και επαναλαμβάνω, ίσως παραδεχόμενος ότι μπορεί η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός να έχουν κάποια άλλα πλεονεκτήματα και καλύτερους ποδοσφαιριστές, να το άφησε στην άκρη, να άλλαξε και να δικαιώνεται εκ του αποτελέσματος με αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες εβδομάδες. Τώρα δεν θέλει την μπάλα ο Άρης, δεν θέλει και ο ΠΑΟΚ. Κάψε να πάρει την μπάλα την Κυριακή, να δούμε τι θα την κάνει σε αυτό το παιχνίδι πολύ πολύ ειδικών συνθήκων. Ο Μούργκ θα προλάβει, λες? Πάει ωριακά. Μέρα προς μέρα, είναι θέμα αντοχής στον πόνο, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι και ο πιο κομβικός, δεν είναι και το μεγαλύτερο άγχος. Ακόμα και χθες. Και χθες, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Βγήκε σε καλό. Ναι, μπράβο, βγήκε σε καλό. Δεν είναι, προφανώς και καλό, δεν... ναι. Θα χτυπάει, αλλά έτσι όπως πήγε το μάτς και με το στυλ αυτό και με τους χώρους που είχε ο ΠΑΟΚ, ο Κωνσταντέλιας ήταν ο ιδανικός για να απειλήσει και να γίνει και πάλι πρωταγωνιστής σε στιγμές του παιχνιδιού. Mm-hmm. Κάπου διάβασα η συνήθεια, να το πω έτσι, που έγινε λατρεία, θα έχουν και σήμερα δείπνο μετά την προπόνηση. Ναι, είπε και ο Βερίνη ότι είχαμε κάποια θέματα μεταξύ μας, μπορεί να αργήσαμε να τα λύσουμε, αλλά τα λύσαμε όπως γίνεται στις οικογένειες. Το έχουν καθιερώσει. Ναι, υπάρχει μια τέτοια συνάντηση. Τους πάει καλά, είναι και προληπτικοί, εντάξει, όλοι τους, και το συνεχίζουν όπως πλέον και ο μεγαλομέτοχος τους μιλάει στα αποδυτήρια πριν βγουν να παίξουν το τελευταίο διάστημα. Ναι. Και αυτή η επαφή έχει καθιερωθεί. Έχει καθιερωθεί το να μην ανακοινώνει αποστολή. Είναι 3-4-5 πράγματα και για προληπτικούς λόγους, αλλά και το δείπνο, εντάξει, είναι και μια καλή συνήθεια. Κλείνει η σεζόν όπως και να έχει. Από Δευτέρα πιο πολλοί έχουν κλείσει για να φύγουν μετά από τέτοια σεζόν. Ναι. Θα επιστρέψουν. Θα είναι το 59ο ή το παιχνίδι του ΠΑΟΚ? Το χθεσινό, το 57ο, και πάει για 58. 58 πάει. Mm-hmm. Ωραία. Για 58 παιχνίδια. Ρωτάει ένας, μάλλον δύο ερωτήσεις. Ο Ηλίας ρωτάει ποιο, ανεξαρτήτως αν θα κατακτήσει το πρωτάθλημα ή όχι ο ΠΑΟΚ, ποιος θεωρείς ότι είναι ο MVP φέτος? Στα δικά σου μάτια. Δύσκολη. Ο MVP της χρονιάς. Mm-hmm. Θα μπορούσε να είναι ο Κοτάρσκι, θα μπορούσε να είναι ο Μπάμπα, θα μπορούσε να είναι ο Ζίφκοβιτς. Ο Ντεσπόδο. Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Όχι. Ο Κωνσταντέλιας, ναι. Κωνσταντέλιας ή Ζίφκοβιτς. Μεταξύ των δύο.
ο Λουτσέσκου. Ναι. Σωστά. Δεν, ο Λουτσέσκου. Σωστά. Δεν, δηλαδή, δεν υπάρχει ο υπερπροταγωνιστής, δεν υπάρχει... Υπάρχουν αυτό οι 4-5 που θα μπορούσαν να το μοιραστούν εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά... Είναι η ομάδα του, είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, είναι η φιλοσοφία του, είναι η επιτυχία του, είναι οι αρχές του, είναι το τι έχει πετύχει το καλοκαίρι, πώς το άλλαξε μετά τις μεταγραφές. Δεν, δηλαδή, τρομακτικά πράγματα. Τρομακτικά πράγματα από τον καλύτερο, τον πιο επιτυχημένο, το προπονητή της ιστορίας του ΠΑΟΚ που τα έχει κάνει όλα και συνεχίζει και πάντα ανεβάζει. Τα έχει κάνει όλα και συμφέρει. Κάτι περισσότερο πετυχαίνει πάντα. Mm-hmm. Και κάτι άλλο. Υπάρχει καμία ενημέρωση από την διοργανώτρια αρχή για την τι θα γίνει με την απονομή? Έχεις εικόνα καθόλου? Έχω εικόνα. Ναι. Δεν θέλει καθόλου ο ΠΑΟΚ να το αναφέρει, αλλά τι να κάνουμε, είναι για το ένα ενδεχόμενο. Δηλαδή, πώς το κάνουμε τώρα? Τι θα γίνει Κυριακή βράδυ? Δεν θέλουν κάποια άλλη μέρα, δεν μπορούν κάποια άλλη μέρα. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει Κυριακή βράδυ και μάλιστα θα γίνει στην Τούμπα. Ναι, εντάξει, okay. Είναι άρα πάμε με τα μεσονύχτια ουσιαστικά, αν υπάρχουν πανηγυρισμοί. Μόνο αυτή η λύση υπάρχει. Ναι, okay. Δεν μπορεί να γίνει κάτι. Ναι, κάτι αυτό άλλο, που είπες, γιατί προφανώς αυτό με τα εισιτήρια ότι φεύγουν από Δευτέρα. Ναι, θα φύγουν οι περισσότεροι. Οι και αυτή η λύση υπάρχει. Όσο και αν επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει καθόλου μα καθόλου να φέρεται σε τέτοια ενδεχόμενα. Δεν θα είναι εύκολο το Σαββατοκύριακο και η αστυνομία ετοιμάζεται. Δεν είναι μόνο ένα 90 λεπτό. Είναι δυστυχώς, εντάξει, πρέπει να προσέχουμε. Όλοι πρέπει να προσέχουμε. Ναι, έχουμε ζήσει πολύ άσχημα πράγματα εδώ στη Θεσσαλονίκη με παοξίδες και αριανούς. Όχι στα γήπεδα. Ναι, όχι στα γήπεδα. Γύρω-γύρω. Ναι, μακριά από τα γήπεδα. Και τώρα είναι πολύ ειδικές συνθήκες και επαναλαμβάνω ότι όλοι θα πρέπει να προσέχουμε. Ωραία. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλό βράδυ.